Η προαναφερθήσα καθετοποίηση του κρατικού συγκεντρωτισμού παρέμεινε ενεργή με αποτέλεσμα εντός του καθοδιστριακού περιβάλλοντος αλλά και σε κάθε επίπεδο όλοι αιρετοί και υπάλληλοι να αναζητούν λύσεις παρακάπτοντας τις συλλογικές λειτουργίες και τη θεσμισμένη ιεραρχία. Όλα κατατείνουν στον ένα και ικανό να δώσει τελικές λύσεις. Όμως η δημοκρατία εντός οποίας οι πολίτες και τα όργανα δημοκρατικού προγραμματισμού κατατείνουν να λυτρώνονται από έναν είναι δημοκρατία σε παρακμή. Όταν η συλλογικότητα αυτοχειριάζεται, αυτό που γεννιέται στη θέση της δεν είναι κάτι που μας αρέσει. Ζούμε σε μια δημοκρατία όπου άξιος λόγου είναι αυτός που πετυχαίνει το στόχο κάνοντας πατέντες και όχι όποιος ψάχνει λύσεις μέσα στους θεσμούς. Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η δημοκρατία είναι πολύτευμα βάσης και όχι κορυφή. Πολύτευμα που τις λύσεις δίνουν οι συλλογικοί θεσμοί και όχι ο ένας, όποιος κι αν είναι, όπως κι αν λέγεται. Και είναι ως ιστορική ευκαιρία τώρα, στη συγκυρία που διανύουμε, να συντελεστεί μια πραγματική επανάσταση και να εισαχθεί με την τελική μορφή του σχεδίου Καλλικράτης η αρχή της επικουρικότητας στην κάθε τη δομή της διοίκησης μέσα από την ενεργοποίηση της συνταγματικής πρόληψης για πραγματική αποκέντρωση εξουσιών και πόρων. Οι βαθμίδες εξουσίες πρέπει να προκύπτουν ως συμπληρωματικές και όχι ανταγωνιστικές. Η τοπική δημοτική αυτοδιοίκηση πρέπει να διαχειρίζεται το σύνολο των καθημερινών υποθέσεων της κοινωνίας και να εισηγείται από θέση ισχύως το αναπτυξιακό της μέλλον μέσα από τη μελέτη και εφαρμογή ενός βιώσιμου χωροταξικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις. Με βάση την αρχή της επικουρικότητας, η δεύτερη βαθμίδα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, θα πρέπει να είναι η εκύτερη μορφή έκφρασης υπερτοπικών αρμοδιοτήτων, άρα και ο στρατηγικός σύμμαχος των Δήμων με δεδομένο το επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Τέλος, το κράτος πρέπει να κρατήσει, να διατηρήσει την κεντρική ευθύνη και την εποπτεία και τον έλεγχο, καθώς και για την άμυνα, την ασφάλεια, τις εξωτερικές υποθέσεις, τη δικαιοσύνη και όσα συνθέτουν την κρατική οντότητα, όπως τα μεγάλα διαπεριφερειακά έργα, η παιδεία, η υγεία. Αυτή τελικά η διερεύνηση της εξουσίας προϋποθέτει τον δικό της πολιτικό, χωροταξικό σχεδιασμό. Είναι κρίσιμο τι αποκεντρώνεται και πώς αποκεντρώνεται προς την αυτοδιοίκηση και πώς θα ανακατενημηθεί το προσωπικό. Οι βαθμίδες εξουσίας σε μια πραγματική δημοκρατία δεν είναι η υπαλληλική ιεραρχία και η κυδαιμονία. Είναι άλλου είδους υπηρεσία προς την κοινωνία. Σε μια ουσιαστική δημοκρατία ο Πρωθυπουργός είναι ο πρώτος συντονιστής υπουργός και η συμβολική προσωπικότητα που καταλαμβάνει την κορυφή του πολιτεύματος εκλέγεται απευθείας από τον λαό ως ένδειξη ικανότητας της συλλογικής συνείδησης να αναδεικνύει τον άριστο μεταξύ των πολιτών και να προσδιορίζει την πορεία ενός εκάστου πολίτη ως μιμητικό πρότυπο του ενός που κρίθηκε άριστος και κάθε τι πάνω του αποπνέει ανιδιοτέλεια και προσφορά που διαχέεται σε όλα τα επίπεδα των συνεργατών και της κοινωνίας. Ο Δήμαρχος δεν είναι ο πρώτος δημότης και οι θεσμοί του, ο Δήμαρχος θα είναι ο πρώτος δημότης και οι θεσμοί θα του επιτρέπουν να ασκεί με αξιοπρέπεια τα καθήκοντά του ως πρώτος παντού και όχι μόνο στις τελετές και στα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα που συνοστήριζεται για να λύσει τα θέματα της τοπικής κοινωνίας σε προθαλάμους υπουργών
και υπαλλήλων του κράτους. Ο βουλευτής, ο περιφερειακός σύμβουλος, ο δημοτικός σύμβουλος θα εκπροσωπούν τα χωρικά και όχι τα πολιτικά συμφέροντα και οι νόμοι δεν θα προκύπτουν ως ισοζύγια μηχανισμών εξουσίας αλλά ως αποτέλεσμα διαλόγου της κοινωνίας. Αυτή η δημοκρατία βάσης είναι λειτουργική σε κάθε βάση. Βάση είναι το επίπεδο της αυτοδιοίκησης. Βάση είναι η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Βάση είναι η κεντρική διοίκηση. Αν όλοι αποκτήσουν συμπεριφορά βάσης, τότε η χώρα θα φτάσει στην κορυφή. Αν συνεχίσουμε να έχουμε συμπεριφορά κορυφής για να διαχειριζόμαστε τη βάση, τότε θα βουλιάξουμε οριστικά στην ανυποληψία και την παρακμή. Κάθε επίπεδο εξουσίας και πολιτιακής οργάνωσης θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως Δήμο. Γιατί αυτό είναι. Δεν είναι κάτι εξωανθρώπινο οι βαθμίδες οργάνωσης μιας κοινωνίας, μιας δημοκρατίας. Είναι ένας Δήμος με την έννοια του πληθυσμιακού μεγέθους, με την έννοια του χωρικού μεγέθους, με την έννοια του θεσμικού μεγέθους, υπό το πρίσμα των διακριτών τους ρόλων. Αν λοιπόν αντιμετωπίσουμε την έννοια του Δήμου ως βασική έννοια ύπαρξης και λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν έχουμε παρά να αποφασίσουμε τι Δήμο θέλουμε, πώς τον οργανώνουμε και κυρίως πώς θεσμοθετούμε προκειμένου να φτάσουμε στο στόχο μας. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν ως πεδίο δημοκρατίας και ως πολιτιακός χώρος βάσης φαντάζει το ιδανικό πεδίο σφυριλάτησης μιας νέας μορφής δημοκρατίας απαλλαγμένης από τις παθογένειες που βιώνουμε σήμερα. Αν η τοπική αυτοδιοίκηση γίνει πραγματικός Δήμος, τότε η χώρα μας θα γίνει πρότυπος Δήμος. Τότε θα μπορούμε, επειδή η δημοκρατία είναι μιμητικό πρότυπο, να επαναξαγάγουμε τη θεσμική μας υπεροχή στις όμορες χώρες. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα στο σημείο αυτό και έχοντας κατά νου ότι αυτή την περίοδο κυοφορείται ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της χειροποίησης τοπικής αυτοδιοίκησης. Να μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ για το είδος και τη θεσμική υπόσταση της τοπικής αυτοδιοίκησης που χρειαζόμαστε. Για την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουμε την ευκαιρία να οικοδομήσουμε και να μετατρέψουμε σε κοιτίδα μιας νέας και καλύτερης δημοκρατίας για την Ελλάδα. Για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα είναι τόσο ελκυστική και πλήρης αναγνωρίσεων ώστε να αποτελεί πολιτικό προορισμό των αρίστων και όχι σταθμό μεταβίβασης για άλλους μηχανισμούς εξουσίας. Για την τοπική αυτοδιοίκηση που θα υπηρετεί ακριβοδίκαια τα συμφέροντα των δημοτών και θα οικοδομεί σε συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση ένα καλύτερο κομμάτι της Ελλάδας. Και όταν όλα αυτά τα κομμάτια της Ελλάδας ενωθούν σε μια ενιαία εικόνα από μια κυβέρνηση που δεν έχει το ρόλο του εξουσιαστή αλλά του συντονιστή, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για μια νέα χώρα, για μια νέα Ελλάδα. Το σχέδιο ανάπτυξης ευρύτερων και πιο εκτεταμένων χωρικά δήμων από μόνο του δεν αρκεί. Ο Καλλιγράφης από κοινού με τον Ιππίνο αντιμετώπισε τον Παρθενώνα ως μια μικροσκοπική εικόνα του σύμπαντος. Επιχείρησε όχι να μεγαλώσει το οικόπεδο του ναού,